Ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση στους κινητοδρόμους της χώρας, καθώς έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι της επιστροφής των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Βεβαίως, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, και αλλιώς στα αστικά κέντρα όπως είναι η Κοζάνη αλλά και αλλού, είναι αντιληπτό ότι η κίνηση είναι περιορισμένη στους δρόμους. Άρα, αρκετοί συνεχίζουν τις διακοπές τους αυτήν την περίοδο. Πάμε να δούμε ποια ήταν η κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες στην Εγνατία, πώς κύλησε η έξοδος αλλά και η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Ιωάννου, εκπρόσωπο και διευθυντή διοδίων στην Εγνατία ΑΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κάντε μας μία, αν θέλετε, μία σύνοψη των όσων έγιναν στην Εγνατία και στους δρόμους στις ημέρες αυτές, πώς κύλησε η κίνηση της εξόδου και της επιστροφής και αν υπάρχουν στοιχεία συγκριτικά σε σχέση με πέρυσι, για παράδειγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν πήγε πάρα πολύ καλά το τετραήμερο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα που έχω τα στοιχεία, πραγματικά στοιχεία δηλαδή. Από τον Πολύμηλο, στον Πολύμηλο περάσαν γύρω στις 100.000 αυτοκίνητα αυτές τις τέσσερις μέρες, 102.000 ακριβώς. Λοιπόν, χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πέρασαν γύρω στις 55.000, πέρασαν προς Ιγουμενίτσα και γύρω στις 47.000 πέρασαν προς τα πάνω, προς Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, σε Άτιστα παρατηρείται σχεδόν το ίδιο πράγμα, 90.000 εκεί, βέβαια, πέρασαν μετά. Ναι. Προφανώς κάποιοι, λοιπόν, από τον κόβο της Κοζάνης τα πήγαν δεξιά προς Πτολημαϊδα, προς Φλόρινα, κάποιοι διέφυγαν δηλαδή, πήγαν στην Κοζάνη, ξέρω εγώ, ή στον νομό Κοζάνης κτλ. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Από τις 100.000 αυτοκίνητα, γύρω στις 10.000 πέρασαν χωρίς να πληρώσουν, με απόφαση δική μας, γιατί σε ώρες αιχμής δημιουργούνταν κάποιες μεγάλες ουρές, πόρτος αρκετά υψηλός. Για την αποσυμφόρηση της κίνησης. Ναι, κατανοητό αυτό, κατανοητό βεβαίως. Ναι. Φαντάζομαι η μεγάλη κίνηση παρατηρήθηκε στην επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ, έτσι, που γύρισε ο πολύ την Δευτέρα, με συγχωρείτε, απόγευμα προς βράδυ. Τη Δευτέρα, ναι, ναι. Τη Δευτέρα είχαμε γύρω στις 18.000 αυτοκίνητα από τον Πολύμηλο. Ναι, στην επιστροφή. Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά όμως πήγαν και γύρω στις 10.000 γύρω στις 18.000 προς Θεσσαλονίκη και γύρω στις 10.000 προς τα κάτω, προς Ιγουμενίτσα. Σε σχέση με πέρυσι ήταν μεγαλύτερη η κίνηση, περισσότερα αυτοκίνητα πέρασαν. Τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε να δείτε. Πέρσι είναι σχεδόν τα ίδια. Σχεδόν τα ίδια. Δεν είναι. Τώρα σας είπα γύρω στις 102.000 πάνω κάτω, αυτό το τετραήμερο από τον Πολύμηλο. Πέρσι ήταν 105. Δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε προβλήματα στη μετακίνηση όσον αφορά τα ατυχήματα ή κάποια απώλεια. Δεν είχαμε κανένα ατύχημα, δεν είχαμε κανένα διαμαρτύριο. Δεν είχαμε όταν γινόντουσαν μεγάλες ουρές. Δίναμε ελεύθερη διέλευση. Σας είπα, γύρω στις 9.500 περάσαν χωρίς να πληρώσουν. Ωραία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.